Από εκεί και πέρα, συνέντευξη του κύριου Κασελάκη χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΚΑ. Πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Στην αξιωματική αντιπολίτευση, λοιπόν. Για κάποιους έδωσε απαντήσεις, για κάποιους άλλους δεν έδωσε. Το σίγουρο είναι ότι επιχείρησε να δώσει. Με αιχμή τα περίφημα στα Κοκάραβα. Ξεκίνησε η συνέντευξη κατά την άποψή μου. Νομίζω ότι έβγαλε πολύ πιο ενδιαφέροντα μηνύματα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις. Ναι, και σίγουρα επιχείρησε να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα. Λοιπόν, αρχικά για την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Είπε πως δεν έχει πλέον συμμετοχή σε εταιρείες του εξωτερικού εδώ και έναν χρόνο. Είπε πως μέχρι τις 30 Ιουνίου θα καταθέσει το πόθεν έσχεση του. Είπε ότι δεν. Τον ίδιο δεν τον ενδιαφέρει να αρχιοθετηθεί, αφήνοντας αιχμές σαφέστατες. Είπε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης. Είπε πως ο νόμος για τις εταιρείες του εξωτερικού, ο νόμος Τσίπρα για τις εταιρείες του εξωτερικού ήταν λάθος. Είπε πως έγινε για τα μαύρα λεφτά των Ελλήνων πολιτικών στο εξωτερικό και όχι για τα άσπρα χρήματα των ομογενών. Είπε δηλαδή ότι ήταν ένας νόμος που είχε στόχο να μην βγάζουν μαύρα λεφτά οι Έλληνες πολιτικοί στο εξωτερικό και δεν είχε στόχο να απαγορεύσει την είσοδο. Οπότε είναι εισαγωγή καθαρών χρημάτων από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Έτσι. Το κρατάμε αυτό. Πάντως λέει ότι ήταν ένας λάθος νόμος. Ναι, και είπε επίσης ότι θα δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη εφόσον κληθεί και αν χρειαστεί θα πληρώσει το πρόστιμο. Έχουμε, Νικόλα, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον κύριο Κασελάκη. Να δούμε λοιπόν τι είπε ο Κασελάκης για τις επιχειρήσεις και τα στα Κοκάραβα. Η οποία είναι γνωστή στον κόσμο. Ήταν σε συνεργασία με μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη εταιρεία, την οποία την γνωρίζετε, με την οποία η συνεργασία μου λύθηκε πριν από έναν περίπου χρόνο. Μου απαντήσατε για μια συγκεκριμένη. Σας απάντησα. Άρα δεν έχετε αυτή τη στιγμή καμία. Σε εταιρείες. Σωστά. Τι κάνατε με τις μετοχές αυτές, έχετε μεταβιβαστεί? Έχουν μεταβιβαστεί, όπως σας είπα ήδη. Να. Δεν έχετε τίποτα στο εξωτερικό? Όχι, σας έχω απαντήσει τέσσερις φορές. Μην συγχαίουμε το ρόλο των media με τη δικαιοσύνη, με τους αρμούς της κυβέρνησης. Εάν κληθώ να δώσω εξηγήσεις, θα δώσω εξηγήσεις στη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, το ένα πράγμα που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν επιθυμεί ποτέ να αρχιοθετηθεί. Ποτέ. Εάν εγώ είμαι ο πολιτικός ο οποίος θα τηρήσει τον νόμο, εφόσον έχει υπάρξει μία παρατυπία και χρειαστεί να υπάρξει ένα πρόστιμο, θα το πληρώσω. Στο τέλος της ημέρας, εάν είναι να τιμωρηθώ επειδή έκανα Χριστούγεννα οι άνθρωποι των κομματικών μέσων του ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι που χρωστάνε 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και γύριστα κουνάνε το δάχτυλο και δεν έχουν επιχειρήσει ποτέ στη ζωή τους, κυρωνεύονται στους φορολογικούς συντελεστές που ανακοίνωσα, 100 φορές την λέω εγώ τη θέση. Και... Λοιπόν, δεν έχω μετοχή σε καμία εταιρεία. Έχω μεταβιβάσει τα πάντα. Αν χρειαστεί να δώσω εξηγήσεις, θα δώσω εξηγήσεις στην δικαιοσύνη, είπε ο κύριος Κασελάκης. Τώρα, απροπό το μιλιτέρ look που είδατε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το νέο κούρεμα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αύριο παρουσιάζεται στο στρατό, έτσι? Ναι, στη Θήβα, στρατόπεδο. Τη βασική εκπαίδευση ουσιαστικά είναι μια διαδικασία, Νικόλ, 15-20 ημερών. Άρα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Απριλίου. Και το μικρό διάστημα για να προλάβουμε. Απορίες, έχει να κάνει, προβλέπεται από τον νόμο. Βεβαίως. Και έχει να κάνει με το πώς υπηρετούν οι απόδημοι οι οποίοι έχουν επαναπατριστεί. Ακριβώς, στο εξωτερικό. Πάμε λοιπόν τώρα στα υπόλοιπα. Πολιτικά, στην πολιτική ουσία της συνέντευξης του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, στη συνέχεια ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις του κύριου Κοντονή, του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι η ΣΥΡΙΖΑ στο Μαξίμου είχε στηθεί ένα παραϋπουργείο ουσιαστικά δικαιοσύνης. Ρωτήθηκε και για τις τηλεοπτικές άδειες, στο ίδιο πλαίσιο της ερώτησης, για τις δηλώσεις του προκατόχου του σε σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες για ατυχείς χειρισμούς. Για τις δηλώσεις Τσίπρα ότι στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαν γίνει ατυχείς χειρισμοί. Ατυχείς χειρισμοί. Επίσης για την υπόθεση της Νοβάρτης. Ο κ. Κασελάκης αφενός είπε ότι εγώ τότε ήμουνα στην Αμερική, προσπαθούσα να σταθώ στα πόδια μου. Δεν ήμουν κυβέρνηση τότε και δεν γνωρίζω. Αυτό που είπε είναι όμως και έχει σημασία πως ο κύκλος του 2015-19 έχει κλείσει και είπε πως σε αυτόν τον νέο κύκλο έχουν μπει και θα μπουν νέα πρόσωπα. Και πως και οι δύο χαίρουν της εμπιστοσύνης μου. Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τον κύριο Νίκο Παπά και για τον κύριο Πολάκη, απάντησε πως και οι δύο χαίρουν της εμπιστοσύνης μου και μάλιστα είπε ότι ο κύριος Νίκος Παπάς έχει κάνει πολλή δουλειά στον τομέα οικονομικών. Έχουμε, Νικόλα, ένα σχετικό απόσπασμα και από την σχετική απάντηση. Ναι, και λίγο αργότερα θα έχουμε και εδώ στο στούντιο της Ναυτεμπορικής τον κύριο Νίκο Παπά να δούμε πρώτα τι δήλωσε ο κύριος Κασελάκης. Ο κύκλος 15-19 του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Μα τα πρόσωπα είναι μαζί σας. Υπάρχει ένας καινούριος κύκλος, ο οποίος έχει ανοίξει, ο οποίος θα εμπεριέχει και πολύ μεγάλη ανανέωση. Και οι δύο χαίρονται της εμπιστοσύνης μου. Και ο κ. Νίκος Παπάς χαίρεται της εμπιστοσύνης μου, κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο θέμα των οικονομικών. Και ο Παύλος Οπολάκης στο θέμα της διαφάνειας. Μάλιστα.
Αυτά σε ό,τι αφορά την κριτική, αυτοκριτική που είχε ασκήσει ο Αλέξης Τσίπρας και όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε βεβαίως και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στην εκδήλωση πριν από δύο μέρες. Και το οποίο δέχθηκε επικρίσεις. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, είπε ότι ο Κασελάκης έπαθε Τσίπρα, ότι πρόκειται για νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά του χρέωσε λογική λεφτόδεντρο. Ακριβώς. Τι είπε λοιπόν όταν ρωτήθηκε για την ακρίβεια και τη φορολογία? Είπε ότι στην ουσία αυτό που προτείνει ο ίδιος είναι να υπάρχει μια πολύ προοδευτική κλίμακα, ειδικά στα εισοδήματα κάτω των 60.000 ευρώ. Είπε επίσης για τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους πως οι εισφορές θα μειωθούν. Μίλησε επίσης για πλαφόν στο ρεύμα, Νικόλ, το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, μόνο κόστος για τους μετόχους, και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους έμεσους φόρους. Μίλησε για ρεκόρ στους έμεσους φόρους και αναρωτήθηκε γιατί δεν μειώνει τον ΦΠΑ ο κ. Μητσοτάκης. Στην ουσία είπε ότι παραδέχεται ότι υπάρχουν ολιγοπόλια και μονοπόλια. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την απάντηση του κ. Κασελάκη. Είδα αυτή την εβδομάδα μία ομιλία του 16 του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή, όπου έλεγε το πώς οι έμεσοι φόροι είναι τόσο άδικοι για την κοινωνία και ειδικά για τα πιο δύναμα στρώματα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ρεκόρ σχεδόν 30 ετία στους έμεσους φόρους, σχεδόν 67% νομίζω των εσόδων της χώρας. Σε έσοδα. Ναι, σε έσοδα. Γιατί δεν το αλλάζει, αφού ξέρει ότι οι έμεσοι φόροι είναι τεράστιο κομμάτι των εσόδων αυτή τη στιγμή. Ξέρει ότι οι μισθοί δεν έχουν αυξηθεί το ίδιο με τα έξοδα της διαβίωσης του Έλληνα πολίτη. Γιατί δεν το αλλάζει? Γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ? Λοιπόν. Και σου λέει, δεν θα διοχετευτεί προς τα κάτω η μείωση του ΦΠΑ. Άρα παραδέχεται ότι υπάρχουν λιγοπόλια. Μάλιστα. Αυτά και ως προς το οικονομικό πρόγραμμα, αλλά είχε και άλλο ένα ενδιαφέρον σημείο. Η συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη που είχε να κάνει με την σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά αποκάλυψε ότι έχει συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα μετά από το συνέδριο. Σε ερώτηση για το εάν ο πρώην Πρωθυπουργός θα τον αμφισβητήσει, απάντησε ο κύριος Κασελάκης πως με τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Απέκλεισε σενάρια υποψηφιότητάς του στην Ευρωβουλή, την είσοδό του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως βουλευτής επικρατείας και είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι έχει κάθε δικαίωμα στην πραγματικότητα να λέει την άποψή του. Και για το κόμμα και για την κεντροαριστερά γενικότερα και ότι συμφωνεί μαζί του 100%. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Πάμε λοιπόν να δούμε Στέφανο Κατσαλάκη για Αλέξη Τσίπρα. Για τον Αλέξη με ρωτήσετε πριν. Αν τον έχετε συναντήσει. Ναι, τον έχω συναντήσει. Τον είδατε μετά το συνέδριο? Ναι. Συζητήσατε όσα συνέβησαν? Όλα καλά. Τον όλα θεωρείτε υπονομευτή σας τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κασελάκη? Αν σας αμφισβητήσει την επομένη των ευρωεκλογών? Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Το έχετε συμφωνήσει ότι δεν θα γίνει? Δεν πρόκειται να γίνει. Ο Αλέξης είναι ο τέος πρόεδρος του κόμματος, είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του για το κόμμα, για το χώρο, για την ευρύτερη κεντροαριστερά. Οι αξίες μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες. Θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη του τόπου. Λοιπόν, αν θέλουμε να κρατήσουμε κάποια πολιτικά στοιχεία από αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη και ξεκινώντας από το τελευταίο, είναι ότι όντως δεν προβλέπεται αμφισβήτησή του από τον Αλέξη Τσίπρα μετά το συνέδριο. Ούτως ή άλλως, για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μία τάξη, ουδέποτε τον αμφισβήτησε, πολύ περισσότερο δεν τον υπονόμευσε ο Αλέξη Τσίπρας. Απλώς έβαλε στο τραπέζι εκείνο που ο ίδιος θεωρούσε καθαρές λύσεις σε μία περίοδο κρίσης στον ΣΥΡΙΖΑ. Και αμφισβήτησης, ναι. Ο Στέφανος Κασελάκης λέει όλα καλά στη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι μία παράμετρος. Η άλλη είναι ότι όλο το πνεύμα της συνέντευξης, αλλά και και των πολιτικών του κινήσεων το τελευταίο διάστημα, δείχνει ότι ανεξαρτήτως του αν κάνει κριτική ή δεν κάνει, θέλει να κλείσει τις σχέσεις του, την προσωπική του σχέση με την κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, 15-19, για διάφορους λόγους. Γιατί είναι μια περίοδος που έχει αποδοκιμαστεί, γιατί είναι μια περίοδος που κουβαλάει σκιές και επιχειρεί, δεν ξέρουμε αν θα το πετύχει, να χτίσει ένα νέο πολιτικό προφίλ και σε ό,τι αφορά το κόμμα του, κουμπωμένο πάνω στο δικό του πολιτικό προφίλ, να απευθυνθεί και σε άλλα κοινά και να πάει μπροστά. Εδώ οι πληροφορίες λένε ότι στο καταστατικό συνέδριο
Σεπτέμβριο του Σεπτεμβρίου και αν δεν έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο μεσοδιάστημα μετά τις ευρωεκλογές, θα προχωρήσει πολλά βήματα παραπάνω από την αλλαγή του ονόματος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και πάρα πολλά στοιχεία της πολιτικής του, της διακήρυξης, πολιτικής διακήρυξης του κόμματος. Μάλιστα. Και είναι όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Τα κρατάμε γιατί έχουν... δείχνουν το τι θα ακολουθήσει ουσιαστικά. Αυτά για το μέλλον, ναι. Μέλλον. Είναι προσυζήτηση μετά τις ευρωεκλογές.